Το Hot Zone Anthrax είναι η νέα τηλεοπτική σειρά που κάνει σχεδόν ταυτόχρονη πρεμιέρα σε όλο τον κόσμο αυτή την εβδομάδα. Καταγράφει μια στιγμή τη πρόσφατη ιστορία όταν φάκελοι με άνθρακα έφταναν σε ανυποψία στου πολίτε, προκαλώντα θανάτου και τραυματισμού. Ο πρωταγωνιστή Τόνι Γκόλντουιν μίλησε αποκλειστικά στην ΕΡΤ. Η νόσος του άνθρακα έγινε γνωστή όταν χρησιμοποιήθηκε ως βιολογικό όπλο. Ο ασθένεια έγινε ευρέω γνωστή το 2001, όταν λίγο μετά την πτώση των δίδυμων πύργων, δύο τρομοκρατικέ επιθέσει με άνθρακα τάραξαν την καθημερινότητα των Αμερικανών πολιτών. <San -thrax -4> Ένα από του βασικού υπόπτου ήταν ο Bruce Edward Ivins, ανώτατο βιοϊπερασπιστή στο Ινστιτούτο Ιατρικών Ερευνών του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, που εργαζόταν με την ιδιότητα του εξειδικευμένου μικροβιολόγου στη μελέτη και την παραγωγή εμβολίων. sometimes sort of impossible. And, uh... You know he loved being the center of attention and um, you know often was kind of the know-it-all uh, in a situation but he was also super smart um, he was very devoted to his family he was very devoted to his church he always wanted to help his friends and he was a great guy there was tremendous stigma and still is attached to a mental illness and to you know needing Τίτλος της σειράς, The Hot Zone, Anthrax. Μετά από αυτά τα γεγονότα, η αποστολή φακέλου με λευκή σκόνη σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία συνδέεται άμεσα με βιοτρομοκρατικό χτύπημα. Έτσι συνέβη και στις 23 Απριλίου του 2015, όταν με το άνοιγμα φακέλου από γραμματέα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, στο κτίριο 16, βρέθηκε μια ύποπτη σκόνη.